Εγώ τη γνωρίζω. Αμέσως, μιλήσεις. Όχι από τους ίδιους, αλλά από το περιβάλλον. Πραγματικά από το περιβάλλον. Εγώ γνωρίζω ότι υπάρχει μια κρίση και είναι, υποθέτω, αυτό το σημείο που ένα ζευγάρι λέει ή προχωράμε ή και πάμε στα σοβαρά. Σωστό. Ή διαφορετικά δεν έχει νόημα, γιατί και τα δύο παιδιά είναι νέα παιδιά σε μια ηλικία που ίσως θα θέλανε κάτι παραπάνω. Οπότε ή το σταματάμε εδώ, γιατί δεν προχωράει για πιο σοβαρή σχέση, για το γάμο, ας το πω έτσι. Ή συνεχίζουμε, δηλαδή είναι αυτό το διάστημα που περιμένεις, να δεις τι ακριβώς θέλεις. Σου λέει ο άλλος, μπορείς να ζήσεις μακριά του, μπορείς να ζήσεις χώρια του, καταλαβαίνεις. Ναι. Και λες ότι εγώ θα φύγω, Νίκος Οικονομόπουλας. Για να σκεφτώ και εγώ, να σκεφτείς και εσύ τι πραγματικά θέλεις και να δούμε αν θα προχωρήσουμε ή όχι. Γιατί και να έχεις και μία σχέση η οποία δεν είναι... Πάει πουθενά. Ναι. Πολλές φορές, εγώ το θεωρώ πολύ φυσιολογικό αυτό σε μία σχέση. Πολλά ζευγάρια. Να γίνεται μία παύση για να δούμε πού βρισκόμαστε και πού πάμε. Ναι, εσύ δεν το έχεις αισθανθεί. Όχι. Θα το λέει και εσύ. Τώρα που μετακόμισα και πού να πάμε. Μια καθόλου λεφτά νίκη. Δεν φεύγει κανείς από το σπίτι. Στο πατρικό σου να απομονωθείς κάποιες μέρες. Το πατρικό. Ξέρεις, τρέχει πάντως. Τι λες, θα φύγω εγώ από το σπίτι μου. Για την αραβάνη. Δεν θέλει να μου έχει έρθει μια.